σε χώσα μωρό. Κουπεπέ, κουπεπέ, κι αν αφήστο γενικό. Απαπα, απαπα, παιδιά, έχω πάθει με αυτό το τραγούδι. Τι θέλατε και μου το αφιερώσατε, τι θέλατε και μου το αφιερώσατε και έχω πάθει πλάκα. Μέχρι και γλυκά βρες του έφερε για αυτή την αφιέρωση. Πήρα πρωί-πρωί τον Κωνσταντίνο τον Γενιτσαριώτη, πολλά φιλιά στον Τζόρτζιο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθε μέρα μου ετοιμάζουν ό,τι ζητήσω. Έχω δώσει κάτι σχέδια για τούρτες που θα πάθετε πλάκα. Κάτσε να στολίσω, Γιάννη, γιατί δεν πρόλαβα μέχρι να ετοιμαστούν οι κοπέλες μου. Μισό λεπτό, άστε το τραγούδι αυτό, διότι με ξυπνήσανε σήμερα στις 6.30 ώρα με αυτό το κομμάτι και έχω πάθει πλάκα. Και θα με έχει λέει σαν μωρό. Και τι θα κάνει, σαν μωρό, ρώτησα εγώ. Μου λέει θα δεις και πότε θα δω. Εγώ είμαι και ανυπόμονος σαν άνθρωπος και σαν προσωπικότητα. Θέλω ό,τι βλέπω να το βλέπω γρήγορα. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Να πω ότι σήμερα κοντά μας δύο συνεργάτες καταπληκτικές. Η Σίλια Κατραλή από την θεατρική μας στήλη, αλλά και η Χριστίνα η Καμπούρη έχει ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα που νομίζω θα μιλήσει για το καρότο. Δεν ρωτάω ποτέ τις συνεργάτες μου τι έχουν ετοιμάσει, γιατί τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αυτά. Ωραία, φτάνει για να μην στολίσω άλλα νομίζω. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραία εκπομπή, πολύ ωραία δώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το φοβερά cupcakes που και σήμερα δημιούργησαν τα Τζόρτζιο αποκλειστικά για την εκπομπή αυτή. Εντάξει, νομίζω ότι άμα και πας στο κατάστημα και τα ζητήσεις θα τα δώσουν, δεν είναι θέμα αυτό. Και όλους εσάς σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Πάμε να κάτσουμε γιατί θέλω να φωνάξω τις κοπέλες μας. Ελάτε λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έλα Χριστίνα μου, Χριστίνα Καμπούρη εδώ κοντά μου. Τι κουκλάρα που είσαι ρε παιδί μου, με το στράπλε σου, με το μαλλί, με το... Τι ωραίες κοπέλες που έχω, φίλε τηλεθεατή, δηλαδή τι συνεργάτηδες έχω φέτος. Τι δωδεκάδα είναι αυτή για τις κοπέλες, 13 άτομα, είναι μαζί με τον Λάζαρο Γκόλια. Πάμε να υποδεχτώ και τη Σίλια Κατραλή με ένα μπλε υπέροχο φόρεμα. Κάτσε λίγο με παιδί μου να σας δω. Τι φορεματάρες. Μπράβο, μπράβο και στα Best Manuel. Ευχαριστώ πολύ τον φίλο μου, τον αγαπημένο φίλο μου τον Μάνο, αλλά και το επιτελείο του. Κάτσε Χριστίνα μου, Σίλια. Τι κάνετε. Μια χαρά. Είδατε τι έχω σήμερα, Γλυκό καταπληκτικό. Και... Αλλά δεν το αγγίζουμε όσο είμαστε στον αέρα, εντάξει, γιατί ξέρεις τώρα. Τι, κάνεις δίαιτα κι εσύ. Δεν μπορώ να τα τι βλέπω κακό κάθε είναι αυτό φορά. Που έχουν πάθει τα κορίτσια μου εδώ πέρα να θέλουν να κάνουν δίαιτα όλες. Μα δεν έχετε πρόβλημα, καλέ. Όχι, δεν κάνω δίαιτα, δεν μπορώ να τα βλέπω κάθε φορά. Α, δεν μπορείς να τα βλέπεις κάθε φορά που έχεις. Τι ωραίο πλάνο που είναι αυτό, τι καταπληκτικό που είναι αυτό το πλάνο. Τι ωραίο. Πρέπει να ρωτήσω. Τι είπε, Σωτηρία. Σωτηρία, τι είπε. Α. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα, έχουμε πάρα πολύ ωραία βίντεο και σε βίντεο μόδας θα πάμε και σε βίντεο που έχει ετοιμάσει η Χριστίνα καταπληκτικό, όχι, η Σίλια καταπληκτικό. Δεν σας ρώτησα γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Το δικό σου θυμάμαι σίγουρα ότι έχει να κάνει με τα καρότα. Ναι, τα καροτάκια μας. Έχει πάρα πολλά πράγματα να αναλύσουμε και έχω και πολλές απορίες. Σίλια, τι έχεις ετοιμάσει. Έχουμε ετοιμάσει ένα θέμα που μπορεί να σας φανεί λίγο περίεργο. Είναι 10 ταινίες κορεάτικες. Γνωστές όμως, όταν λες η κορεάτικη ταινία, δηλαδή σε τι... Made in Korea. Κορεάτικη παραγωγή. Για πες μας με μια ταινία τώρα. Εγώ ξέρεις κορεάτικη, δεν θυμάμαι κάποια έτσι όπως μου το λες. Αλλά μπορεί να είναι και πολύ γνωστή και να μην ξέρω ότι είναι... Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολύ λίγες που είναι γνωστές. Το Old Boy είναι μια πολύ γνωστή... Κορεάτικη ταινία. Με γυρίσματα στην Κορέα, με... Μια και το... Είναι πολεμική. Συγκεκριμένη, ναι. Όλες βασικά. Αυτό θα δούμε και στα βίντεο, ότι όλες έχουν ένα σχετικό θέμα με μάχη, με πολεμικές τέχνες. Μια και το ξεκίνησες, δηλαδή άντε να πάμε σε σένα μια και το ξεκίνησες, για να δούμε και το πρώτο βίντεο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όταν η κορεάτικη, ας πούμε, ταινία, πώς μπορούμε εμείς, άσχετα που στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλές, μου βάζεις εσύ 10 ταινίες. Εγώ πώς μπορώ να καταλάβω ότι μια ταινία είναι κορεάτικη. Μα μην βλέπεις που κάνω εγώ τα δικά μου τώρα. Είναι, μ' αρέσουν τα σχέδια με τα χέρια. Όχι, μπορούμε να δούμε. Ένα λεπτό να υπογράψω τώρα στο λογιστήριο. Γιάννη, πες μου το 059-92. 250 ευρώ για αυτό το πλάνο σήμερα. Λοιπόν, για πες. Λοιπόν, μπορούμε να το καταλάβουμε καταρχάς από τους Κορεάτες. Δεν είναι οι ίδιοι με εμάς.
Α, γιατί οι κορεάτικες ταινίες έχουν μόνο κορεάτες μέσα. Έχει περισσότερη ηθοποίηση από εκεί το καταλαβαίνεις. Οι κορεάτες πώς είναι, δεν έχω δει ποτέ κορεάτη από κοντά, εκτός από αυτό το στοιχείο. Πώς, δηλαδή πώς είναι, Κινέζοι, στυλ. Κοντή. Εσύ που ξέρεις. Ξέρει. Είναι κοντή. Το λέω γιατί, για αυτά που κάνει. Λίγο έτσι. Λέω το μαχητικό. Ναι, ναι. Πώς είναι. Είναι σχιστομάτιδες και κοντή. Δεν είναι πολύ ψηλή. Σχιστομάτιδες είναι σίγουρα. Ναι. Όχι, ψηλή δεν είναι. Είναι ανοιχτόχρωμη. Γενικότερα όλες αυτές οι... Όχι, δεν είναι τόσο. Αλλά νομίζω δεν είναι και τόσο κυτρινοποιείο όπως είναι οι Κινέζοι. Είναι προς το μαύρο κίτρινο. Άρα έχουν κάτι από Κινέζο και κάτι από Ευρωπαίο. Ναι. Έχουν ένα μίξ. Ναι, αλλά πιο πολύ, επειδή μου το καταλαβαίνεις από τα θέματα. Τα θέματα τους είναι πιο πολεμικά. Mm-hmm. Όχι ιστορικά απαραίτητα. Είναι και ιστορικά κάποιες φορές. Δηλαδή, συνήθως υπάρχει μία διαφωνία που καταλήγει σε... Ξύλο, ναι. Σε ξύλο, σε μάχη, σε βεντέτα, που ξεκινάει από θρησκευτικό ή οικογενειακό ή παλαιότερο κοινωνικό θέμα. Δηλαδή είναι και λίγο ιστορικά, έχουν ναι, το υπόβαθρο. Θέλω να ρωτήσω λίγο το εξής. Γενικότερα μία ταινία κορεάτικη, την βλέπουμε από το ότι παίζουν μέσα κορεάτες και ότι είναι λίγο πιο πολεμική. Συνήθως οι πολεμικές έχουν να κάνουν και με την τέχνη, την πολεμική τέχνη που εκείνοι έχουν μάθει, έτσι δεν είναι. Ναι. Και ασχολούνται πολύ, δηλαδή προβάλλουν πολύ τις πολεμικές τέχνες, επίσης προβάλλουν πάρα πολύ την ιστορία τους μέσα από τις ταινίες συνήθως. Δηλαδή αυτές που έχουν διακριθεί με αυτές που θα ασχοληθούμε και στο βίντεο που θα δούμε τώρα, είναι ταινίες που έχουν, δηλαδή, έχουν αποκτήσει ένα μεγάλο κοινό λόγω του ότι ασχολούνται αρκετά με το ιστορικό υπόβαθρο της κάθε... Πού έχουν διάκριση περισσότερο οι κορεάτες, ας πούμε, στο kickboxing, αυτό, το κάτσε, νομίζω το... Νομίζω έχουν χαπκίντο, κάτι ναι. δικά τους. Ακίντο. Το ακίντο, τι είπε, πώς είναι... Είναι σαν kickboxing. Όχι, είναι αυτοάμυνα και ουσιαστικά χρησιμοποιούν την ενέργεια του άλλου, την ορμή του και τη στρέφουν εναντίον του. Α, μάλιστα. Αν έχεις δει, φοράνε και μία παραδοσιακή στολή με ένα φαρδί παντελόνι άσπρο. Α, μπράβο, με τα λευκά. Ναι, με αυτό τα είναι ακίντο δηλαδή. Ναι. Μοιάζει όμως και λίγο με το καράτε, δηλαδή μπορεί να το μπερδέψεις και λίγο με το καράτε. Είναι πιο σαν να πετάς. Ναι. Α, παιδιά, τι ωραίο. Ναι, μπράβο. Είναι λίγο πιο απαλλοχορευτικό. Αλλά δεν είναι χορό σε καμία Όχι. περίπτωση. Απλά είναι Όχι. λίγο πιο... υπάρχει μια ιεροτελεστία, νομίζω, κάπως είναι σαν... Και μια φιλοσοφία. Ναι, δηλαδή είναι λίγο Είναι μεγάλες οι ταινίες τους γενικότερα. Δηλαδή είναι από αυτούς που κάνουν μεγάλη ταινία. Μεγάλες ταινίες. Μεγάλες ταινίες. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν πολλές, δηλαδή, ακριβές παραγωγές. Κάποιες είναι ακριβές παραγωγές, ναι. Και γυρίζονται δηλαδή, μόνο στη χώρα γυρίζονται τους. Γυρίζονται στη χώρα τους, γυρίζονται και αλλού, αλλά συνήθως γυρίζονται στη χώρα τους γιατί και τα θέματα είναι έτσι που το τραβάνε αυτό, να γυριστεί εκεί. Είναι όλο αυτό με τις πολεμικές τέχνες, με τα κοινωνικά του. Γενικότερα η Κορέα, μας έχει ετοιμάσει ένα βίντεο πολύ μεγάλο με πάρα πολλές ταινίες. Είμαι και τις σημαντικότερες. Είναι μέσα που θα δούμε αρκετές τοποθεσίες. Γενικότερα η Κορέα κάνει παραγωγή ταινιών. Δηλαδή εννοώ ότι βγάζει, ας πούμε, 1-2 ταινίες το χρόνο, τουλάχιστον τόσο μεγάλες παραγωγές. Ή γενικότερα αργεί, αλλά βγάζει πολύ καλά πράγματα. Αυτό το έψαξα και εγώ γιατί είχα μεγάλη πορεία. Κάνει παραγωγές. Κάνουν παραγωγές. Που δεν γίνονται γνωστές. Συνήθως, ναι. Συνήθως δεν γίνονται γνωστές. Υπάρχουν παραγωγές που έγιναν γνωστές, είτε μέσα από φεστιβάλ, είτε σε συμπαραγωγή όταν ήταν, με αμερικάνικες εταιρείες παραγωγής. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να ταιριάξει καλύτερα, γιατί η αμερικανική παραγωγή έχει ένα άλλο ύφος και δίνει πολλά λεφτά και με την κορεάτικη κουλτούρα πλέον, θα κάνει κάτι πολύ πιο ανεβασμένο. Υπάρχουν κορεάτικα thriller. Γιατί έχω ναι, νομίζω ένα ή δύο από αυτά που θα δούμε είναι thriller. Πιο πολύ ψυχολογικά. Ναι, έχουν κάνει ψυχολογικά, ναι, έχουν ψυχολογικά. Έχουν ψυχολογικά οι ίδιοι. Έχουν ψυχολογικά και τα βγάζουν και στις ταινίες. Τι ήθελα να πω, έχουν κάνει πολλά remake βασικά τα τελευταία χρόνια. Έχουν κάνει remake, δηλαδή, όχι στον εξορκιστή, αλλά σε κάτι παρόμοιο, δηλαδή...
Νομίζω ήταν εξορκιστής, εξορκισμός, Emily Rose, κάτι με εξορκισμό τέλος πάντων. Σε μια τέτοια ταινία είχε γυριστεί εκ νέου, σε πιο hardcore version, μόνο με κορεάτες, από κορεάτικη παραγωγή. Πάρα πολύ. Υπάρχει στα βίντεο κλαμπ κανονικά, νομίζω λέγεται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ο εξορκισμός πάντα, απλά είναι remake και remake. Σου λέει ποια εκδοχή είναι. Και το κάνουν αυτό και σε πολλά γνωστά thriller. Μάλιστα. Παιδιά, κοίταξε τι ωραία πράγματα δηλαδή, που μαθαίνεις μέσα σε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η εκπομπή μπορεί να είναι και μια εκπομπή αδελφή της Κουκουβάγιας, γιατί μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Θα πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει η Σίλια η Κατραλή, η οποία έχει επιμεληθεί το βίντεο που έχει να κάνει με τις κορεάτικες ταινίες. Αμέσως μετά γυρίζουμε με μια πάρα πολύ ωραία στήλη και πάρα πολύ ωραία πράγματα που έχουμε να μιλήσουμε για το καρότο από την Χριστίνα, αλλά και τις γεωπονικές μας εξομολογήσεις. Και μετά θα πάμε και σε μόδα. Έχουμε πολλά πράγματα, μην λείψει κανείς. Δώστε μου το περιθώριο να ανοίξω το κουτί και να φάω ένα γλυκάκι. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, εμείς έτσι εδώ συνεχίζουμε σε ένα έτσι πάρα πολύ ωραίο κλίμα και ένα πάρα πολύ ωραίο πάνελ. Δύο οι κοριτσάρες μου σήμερα, αλλά και τα βίντεο, διότι φίλε τηλεθεατή, δεν μπορώ να σας ταξιδέψω σε πάρα πολύ ωραίες έρευνες, σε πάρα πολλά βίντεο, σε πάρα πολύ ωραία πράγματα, σε πάρα πολλά δώρα, όλα σε μία εκπομπή. Μία ώρα είναι η εκπομπή. Σαφώς και σας ευχαριστώ πολύ που με έχετε ζητήσει να κάνω μαραθώνιο, αλλά αυτό είναι λίγο δύσκολο για ακόμα. Ίσως στα επόμενα τηλεοπτικά μου έτη, κάποια στιγμή, Γιάννη, να μην κάνω καθημερινό. Δηλαδή, μετά τα 55 μου 60, τώρα αυτό μιλάμε σε 30 χρόνια, να σταματήσω το καθημερινό και να κάνω μία φορά Τετάρτη και μία Σάββατο. Δηλαδή, που τρως τις φακές, τις νερόβραστες, Τετάρτη και Παρασκευή. Τετάρτη και Παρασκευή να το κάνω, όπως έχεις την νηστεία να έχεις και εμένα στην τηλεόραση. Δεν είναι πιο ωραίο αυτό? Ανά 12 ώρα να βγαίνω, εντάξει. Δηλαδή, να βγαίνω μία με 12 και να βγαίνω 8. Πότε είναι 12 ώρα, δηλαδή. 12 με 6. Είναι 12 ώρα αυτό? Όχι. 12 με 6. 12 με 12 είναι 12 ώρο. Να βγαίνω 12 με 12 και μετά από το 12 με 12 να βγαίνει επανάληψη. Καλό είναι αυτό, δεν είναι? Οπότε είναι ένα κανάλι με μία εκπομπή βγάζει όλο το τηλεοπτικό. Πετρίδης TV αυτό, να το κάνω ένα κανάλι. Εδώ και άλλες που φύγανε από δίπλα μου κάνανε εκπομπές, λέει, πολύ μεγάλες, εννοούσα στο YouTube, γιατί εγώ ψάχνω να δημιουργήσω και δεν τσίτα ποτέ. Λοιπόν, Σίλια Κατραλή εδώ πέρα μόλις τελείωσε το βίντεο της, αλλά εννοείται ότι μένει στην παρέα μας αυτήν εδώ την καταπληκτική, και η Χριστίνα μας, η οποία έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα σήμερα, με βάση το καρότο. Έχουμε εγώ τώρα να ρωτήσω πρώτα εσένα, πριν ξεκινήσει να μας δώσει τις διαφωτιστικές της εξηγήσεις. Εσύ το καρότο ως τι ξέρεις ότι δράει? Ποιο είναι το πιο γνωστό πράγμα? Ναι, ως τι δράει, ας πούμε. Βοηθάει πάρα πολύ στο μαύρισμα. Αυτό ξέρω εγώ. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν που θα μου απαντήσεις μέσα στην έρευνά σου είναι αν φάμε πάρα πολλά καρότα, μαυρίζουμε πιο πολύ δηλαδή? Δεν θα μαυρίσεις, θα γίνεις πορτοκαλί. Αλήθεια, λες? Ναι. Δηλαδή εννοείς ότι πορτοκαλίζει το μαύρισμά μας? Βάζει μελανίνη νομίζω. Η εναπόθεση του βήτα καροτονίου τέλος πάντων, αν ληφθεί σε εντάξει, μεγάλες ποσότητες, έχει αποτέλεσμα να πάρει η επιδερμίδα ένα πορτοκαλί χρώμα, κυρίως όταν ανοίγουμε την παλάμη μας, ναι, σε αυτό το σημείο. Ναι. Και κάποιες φορές το έχω δει και στο πρόσωπο πιο έντονο, ή επειδή είναι πιο λεπτά τα στρώματα. Είναι ακριβώς αυτό, είναι λεπτή επιδερμίδα. Ναι, δεν μου λες κάτι, πάμε λίγο να μας αναλύσεις για το καρότο να μάθουμε. Γενικά το β' καροτένιο είναι μια βιολογική χρωστική, την οποία τη χρησιμοποιούν και στην πτηνοτροφία, δηλαδή ταΐζουν τις κότες με καρότο για να βγαίνει το αυγό πολύ, να έχει πολύ χρώμα. Ξυσμένο η κότα θα το φάει, γιατί ολόκληρο πού να το βάλει να το χωρέσει? Εντάξει. Όχι, ενώ η κότα το τσιμπάει απλά, εννοείς? Τους πετάνε καρότα και το τσιμπάει, ναι. Το ξύνεις και το βάζεις μέσα στην Εντάξει. Ψιλοτεμαχισμένο. Πάντως, ναι, θα σας πω κάτι, παιδιά, ότι εμένα το καρότο πραγματικά, ξυσμένο εννοείται, μ' αρέσει πάρα πολύ στη σαλάτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, και τώρα που το θυμήθηκα, από όπου δεν την προλαβαίνω γιατί θα μου ξεκινήσει να μαγειρεύει, μ' αρέσει πάρα πολύ στο κοκκινιστό. Δεν ξέρω εάν το κοκκινιστό, το νουάι, οτιδήποτε, αν έχετε δει με το καρότο ή και με το λεμονάτο που βάζουν και το κομματάκι καρότο. Μ' αρέσει πολύ στη φασολάδα, δεν το συζητάμε. Ναι. Δηλαδή το καρότο μ' αρέσει στα φαγητά, εμένα πάρα πολύ. Και το φύλλωμα μπορούμε να το βάλουμε και στα μπιφτέκια.
Επίσης. Ποιο είναι το φύλλωμα, εννοείς αυτό που ξύνουμε απ' έξω. Όχι, τα φιλεράκια από πάνω. Όχι, δεν έχω, εγώ τα παίρνω ξεφυλωμένα. Κανονικά έχει αυτά τα ναι. πράσινα πάνω. Παιδιά, ποτέ δεν το πουλάνε με τα πράσινα. Εκτός αν πας κάποιον που ο ίδιος τα μαζεύει από τον κήπο του και τα παίρνει φρέσκα και ωραία. Αλλά εγώ δεν έχω δει ποτέ να το πουλάνε με το φύλλωμα. Στο κολοκυθάκι, ας πούμε, το έχω δει. Το άνθος από πάνω που γίνεται και φοβερός κεφτές. Το ξέρετε ότι αυτό το άνθος από το κολοκύθι, όταν μέσα το γεμίσεις με τυρί και τα λοιπά, τηγανίζεται και γίνεται καταπληκτικό. Πώς να σου το πω έτσι. Μυρωδιακό, δεν ξέρω πώς λέγεται έτσι, έδεσμα για την αρχή. Δηλαδή που βγάζεις τα μπουρεκά και τα πράγματα. Είναι, έχετε φάει. Ναι, το άνθος το τηγανισμένο είναι καταπληκτικό. Ναι. Οπότε, αυτό το πράσινο λοιπόν είπαμε ότι το βγάζεις και το βάζεις. Σαν μυρωδικό στα μπιφτέκια σχάρας είναι τέλειο. Μάλιστα, μέσα όπως ανακατεύεις το κιμά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Το καρότο σε ποια κατηγορία ανήκει? Είναι γογγυλόριζα. Δηλαδή? Δηλαδή τρώμε τη ρίζα, ας πούμε. Α, και πετάμε το από πάνω. Πώς δεν μεταφυ... το πετάμε, είπα, ναι, το βάζουμε μέσα στο... ενώ το κόμπ. Πώς μεταφυτεύεται το καρότο? Καταρχήν, εγώ, τα καρότα βγαίνουν όπως είναι και η πατάτα, δηλαδή, μέσα από το χώμα, δεν τα βγάζεις. Ακριβώς, άρα τα πλένουν, τα καθαρίζουν. Γενικά, όταν παίρνουμε το καρότο, το ξύνουμε. Είναι καλό να το ξύνουμε. Απαραίτητα. Γιατί βάζουν πολλά φυτοφάρμακα, γιατί έχει πολλούς εχθρούς το καρότο. Mm-hmm. Και αν το ξύσουμε και δεν το φάμε και το αποφασίσουμε να το φάμε σε άλλη στιγμή, καλό είναι να το ξαναξύσουμε, γιατί θα έχει οξυδωθεί γύρω-γύρω και θα έχει χάσει τα θρεπτικά του. Δεν παθαίνει με κάτι, αλλά δεν εκμεταλλευόμαστε τη θρεπτική του αξία. Ανήκει στην κατηγορία των λαχανικών που είπε εσύ, λες, να έχει. Ναι, λαχανικό, ναι. Ποιες είναι οι περίοδοι εκείνοι που βρίσκεται, ας πούμε, σε μεγάλη έξαρση το καρότο, να το πω. Δηλαδή, που λες αυτή την εποχή να πάρεις καρότα είναι... Καρότα έχουμε όλες τις εποχές, αλλά επειδή είναι λαχανικό ψυχρής εποχής, η καλύτερη εποχή να το φυτέψουμε με σπόρους είναι το φθινόπωρο, γιατί χρειάζεται το κρύο. Εκεί αποδίδει πιο καλά, εννοείς. Ναι, αποδίδει. Πού άλλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, κορίτσια, το καρότο? Εκτός από τις δύσκολες στιγμές. Στο κέικ. Ναι, κέικ καρότου. Με κανέλα είναι τέλειο. Κάτσε ένα λεπτό αυτό. Δηλαδή κάνουμε κέικ καρότου. Με το ξύσμα δεν το κάνουν αυτό. Όπως το κάνουμε το ξύσμα πορτοκαλιού. Το κάνουμε ξύσμα καρότου. Ναι, πάντως και σε γλυκά έχω δει καρότο από πάνω. Γλυκά. Το καρότο γίνεται και του κουταλιού που λέμε, πώς το λέμε. Δεν το έχω δει ποτέ. Δεν το έχω. Γιάννη, εσύ έχεις δει καρότο του κουταλιού? Τι είμαστε? Τι είσαι? Μάλιστα. Δεν σου φαίνεται. Είσαι πιο μικρός, φαίνεσαι. 14. Είδες πως μόλις εγώ ανανεώνομαι, όλα μου τα παιδιά φαίνονται πιο μικρά. Είδες πως γίνεται, παίρνουν έτσι αυτό τον αέρα. Είστε τα παιδιά μου, σωστά. Τι άλλο έχουμε να πούμε για το καρότο? Λοιπόν, να πούμε αν θέλουμε να έχουμε στον κήπο μας. Σχετικά εύκολη η καλλιέργεια. Ή στην περάντα μας, αν έχουμε μεγάλη γλάστα. Ναι, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες ποικιλίες, όπως η θουμπελίνα, που γίνεται μέχρι 6 εκατοστά το καρότο. Οπότε μπορούμε σε μια γλάστρα 25 εκατοστών να φυτεύσουμε κανονικά καρότο. Το καρότο με καρότο. Ναι. Δηλαδή, πόση απόσταση πρέπει να έχει για να βγαίνουν, να μην γίνουν μικροί? Στην αρχή, επειδή η σπόρη είναι πάρα πολύ μικρή, τους βάζουμε ανά 3 εκατοστά, αλλά μόλις φυτρώνουν, κάνουμε αρέωση ώστε να απέχουν μεταξύ τους 5 εκατοστά, για να βγουν έτσι μεγάλες οι ρίζες. Μέχρι πόσο μακρύ μπορεί να είναι ένα καρότο? Μπορεί να φτάσει και το 15, ναι. Και ποιο, 15. Και το 15 και, εντάξει, και 20. Υπάρχουν μερικές ποικιλίες. Και 20 έχω δει. Και χοντρό. Ναι, ναι. Και 20 και χοντρό έχω δει. Για να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά τώρα. Είπα κάτι τώρα τόσο περίεργο. Τα ζυγωματικά σου από το γελάκι σου φτάσανε στα αυτιά. Είπα, έχω δει καρότο και 20 και χοντρό. Δεν έχεις δει εσύ? Όπως έχω δει και πάρα πολύ λεπτό και μικρό. Δηλαδή που μόλις το ξύνεις δεν έμεινε τίποτα. Τι άλλες ευεργετικές ιδιότητες έχει το καρότο, πέραν από το μαύρισμα? Εντάξει, είναι το β' καρότο. Και να σε ρωτήσω κάτι, αυτό το καρότο πρέπει να το τρώμε ομό καλύτερα. Ναι, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα για να μαυρίσουμε το καλοκαίρι ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού? Εντάξει,
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ωραία κοιμωμένη. Έχουμε και την ωραία κοιμωμένη εδώ στο στούντιο. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο. Απλά σε πώς κοιμάται η κοιμωμένη έτσι την καρέ στο θρόνο της. Κοιμάται. Α, αυτή όπου τη βάλεις κοιμάται, Γιάννη, δεν έχει θέμα. Και όρθια να της πεις εκεί να κουμπάει να μην πες, θα κοιμηθεί με το τακούνι όρθια. Για πες. Καλύτερα το καλοκαίρι, εντάξει. Γιατί ουσιαστικά το β' καρότινο. Μέχρι πόσα καρότα γίνεται... μπορούμε να τρώμε την ημέρα. Εντάξει, όχι συχνή κατανάλωση, αλλά μέσα στην ημέρα μπορούμε να φάμε δύο. Αλλά δεν τρώμε κάθε μέρα. Αν τρως δηλαδή πάρα πολλά καρότα, μετά κάποια στιγμή πτύνει να κάνεις το αντίθετο, να χάσεις την. Δεν γίνεσαι πλέον έτσι σκουρόχρωμος. Παθαίνεις καροτένωση, λέγεται αυτό, και γίνεσαι πορτοκαλί. Μάλιστα. Κοίτα πόσο μαθαίνεις. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω το εξής. Τι άλλο έχεις σημειώσει, γιατί έχω λέω πολλές σημειώσεις, θα πούμε όλα και μετά θα σε ρωτήσω. Έχω σημειώσει συμβουλές όταν αγοράζουμε τους σπόρους, να είναι πιστοποιημένοι ή διαφορετικά παίρνουμε τους σπόρους και τους βάζουμε σε ζεστό νερό των 50 βαθμών Κελσίου για 25 λεπτά, γιατί υπάρχει ένα βακτήριο, η Ερβίνια, που μπορεί να μας καταστρέψει το φυτό, να πάθει βακτηρίωση. Γι' αυτό καλύτερα, ας πούμε, κάνουμε μια συσταγωγικά απολύμανση του σπόρου πριν το φυτέψουμε. Βέβαια, το πλένουμε με απλό με νερό, απλά το ξεπλένουμε το καρότο, γιατί έτσι όλες το ξύσμα απ' έξω. Αυτό που λέμε ξύσμα καρότου όμως δεν εννοούν το απ' έξω, εννοούν, από ό,τι το καταλαβαίνω, το καρότο που έχουμε καθαρίσει, το ξύνουμε, σωστά. Το καρότο υπάρχουν αντενδείξεις, δηλαδή το καρότο, ας πούμε, διατηρείται στο ψυγείο πόσες μέρες, χαλάει εύκολα, μπορεί να διατηρηθεί το χειμώνα έξω στη βεράντα, ας πούμε. Γενικά, συντηρείται πάρα πολύ εύκολα το καρότο, δηλαδή... Είναι και από αυτό που μπορείς να το καταψύγνεις και να το βγάζεις, δηλαδή, ξέρετε τι μου είπανε. Επειδή ρε παιδί μου μας πιάνει με ένα βράδυ, εμένα σου με μούκεται και θέλω να φτιάξω κάτι και θέλω άνηθο. Ή θέλω απλά να το στολίσω σε μια σαλάτα ή λίγο μαϊντανό ή κάτι, ξέρεις, έτσι για λίγο. Και όταν αυτό πας και το αγοράσεις πάρα πολύ από το... από οπουδήποτε παίρνεις τέλος πάντων τα όπορο κυπευτικά σου και δεν ξέρω τι, τα λαχανικά σου, αυτό στο ψυγείο κρατάει άντε μία εβδομάδα, μετά αρχίζει και μαυρίζει. Ναι. Οπότε μου είπανε, και εδώ και 1,5 χρόνο πρέπει να το κάνω έτσι, αφού αυτό το πλύνεις πάρα πολύ καλά και το στεγνώσεις πολύ καλά σε χαρτί, το βάζεις μέσα σε σακουλάκι και το αφήνεις στην κατάψυξη. Το βγάζεις σε νάιλο σακουλάκι κλειστό. Ναι. Το βγάζεις και το βάζεις και το δίνεις στο φαγητό σου και είναι πάντα φρέσκο. Αυτό κρατιέται μήνες. Δηλαδή, ό,τι ώρα και να μου πεις, στην κατάψυξη μου έχω σέλινο, άνηθο, μαϊντανό, αυτό. Μπορώ να κάνω και για το καρότο το ίδιο. Ναι. Δηλαδή να το βάλω στην κατάψυξη και το βγάλω πριν μαγειρέψω, πρέπει λίγο να το βγάλω έξω να ξεπαγώσει ή κάτι τέτοιο μπορώ. Δεν κόβεται και εύκολα. Όχι, τέξτε, αν είναι να το χρησιμοποιήσει σε σούπα, ας πούμε, φασολάδα, το βάζεις κατευθείαν. Mm-hmm. Γενικά συντηρείται πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή και στη συντήρηση σε 2 με 3 βαθμούς Κελσίου, αν το βάλουμε σε νάιλον σακούλα, συντηρείται έτσι ζουμερό μέχρι και 10 μέρες το καρότο. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Παιδιά, είναι απίστευτο. 10 μέρες εννοείς στο ψυγείο. Ναι, στο ψυγείο. Στην κατάψυξη, αλήθεια, πόσο μπορούμε να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω. Δηλαδή, μου λέει μια θεία μου, παιδί μου, εγώ το έχω μέσα και όλο το καλοκαίρι, μου λέει. Ακόμα μέσα το έχω και το είχα πάρει από το Μάιο. Μήπως χάνουν τις ουσίες τους. Δηλαδή, ο μαϊντανός, ο άνηθος, το καρότο στην κατάψυξη μπορεί να μείνει τόσους μήνες ή αρχίζει κάποια στιγμή και χάνει την ευωδία του και την έντονη μυρωδιά του. Τη μυρωδιά την κρατάει απλά, ας πούμε, το καρότο δεν θα είναι ζουμερό. Θα χάσει σε υφή και σε θρεπτικά, αλλά σε άρωμα παραμένει. Μάλιστα. Σας μαυρίσαμε, σας δείξαμε κορεάτικες ταινίες, θα φύγουμε, θα πάμε σε μία μόδα, σας γλυκίναμε, σας κάναμε την καλύτερη παρέα μία ώρα. Δηλαδή θέλω να σε ρωτήσω, φίλε τελευταία, τώρα κοιτάζομαστε τα μάτια και θέλω πραγματικά να σου πω, τι είναι αυτό το κάτι άλλο που δεν σου έδωσα σήμερα και που περίμενες να δεις σε κάποια άλλη εκπομπή? Τίποτα. Και οι μετρήσεις το δείχνουνε, Γιάννη. Όχι, Γιάννη μου, συγγνώμη. Δεν θέλω να δείξω τώρα την πηγή. Νάτες. Μη μου πεις. 12 του μήνα είναι αυτό. Ή 12 ή 11 μέρια. 66,2, 33,8 στο γενικό σύνολο. 66,2 στο νεανικό κοινό. Σε ρωτώ, Γιάννη. Είναι δυνατόν? Εδώ τα έχω πάντα μαζί μου. Λοιπόν, να μην σου πω για άλλες εκπομπές τώρα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι...
Σ' άρεσε αυτό που είπε η Χριστίνα. Θέλεις να το ξαναδείς, θες να πάρεις κάποιες πληροφορίες. Δεν τη χόρτασες γιατί θες να την ξαναδείς. Θες να ξαναδείς τη Σίλια και το πολύ ωραίο βίντεο της και τα σκορεάτικες ταινίες. Θες να ξαναδείς όλη την εκπομπή. Θέλεις να δεις μια παλαιότερη εκπομπή. Θέλεις να δεις παλαιότερα θέματα. Ό,τι και να θέλεις, απλά πληκτρολογείς. Το όνομα της κοπέλας που σε ενδιαφέρει να δεις ή του θέματος, μη μου πεις, στα λατινικά εννοείται, και σου βγάζει κατευθείαν όλες τις εκπομπές της στο YouTube, στο κανάλι Αλέξανδρος Πετρίδης. Εκεί υπάρχει, για να μην με ρωτάτε, όλη η προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, όλη η τρέχουσα σεζόν, μετά το τέλος της ημέρας, δηλαδή σήμερα αργά τη νύχτα θα ανέβει και η σημερινή μας εκπομπή μετά την πρώτη της προβολή, αλλά και σιγά σιγά ανεβαίνουν και οι προηγούμενες τηλεοπτικές χρονιές. Θα πας δηλαδή και θα απαντήσεις 1997, μην πατήσεις, μην μου πεις, γιατί τότε η εκπομπή μου λεγόταν Hit Selection και θα βρεις την εποχή, την καλή, την μουσική εκπομπή εκείνη για να θυμηθείς πώς ήταν τότε ο Αλέξανδρος Πετρίδης, να δεις ότι δεν έχω αλλάξει καθόλου, αλλά θα θυμηθείς όμως πώς ήταν η Πεγκυζίνα, πώς ήταν ο Μπαλάντης, πώς ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος, πώς ήταν η Ελένη Καρουσάκη, αυτές ανεβάσανε τώρα τα παιδιά μου πρόσφατα, πώς ήταν ο Πάνος Κιάμος, κάποιοι από αυτούς έχουν αλλάξει, κάποιοι δεν έχουν αλλάξει. Κάποιοι έχουμε καλούς γιατρούς, παιδιά, και καλές αντιστάσεις. Δεν μιλάω για μένα, εγώ κάποια στιγμή μπορεί να βάλω και μια κρέμα. Γιατί δεν γίνεται να με, κάποια στιγμή θα χρειαστώ και μια κρέμα. Έστω μια κρέμα να βάλω στο πρόσωπό μου. Δεν γίνεται να κρατιέμαι, παιδιά, τόσα χρόνια χωρίς μια κρέμα. Μια κρέμα είναι κακό να βάλω. Λίγο γάλα, κάτι τουλάχιστον να ενυδατωθώ. Καροτάκι, είναι καρο... αυτή η χρήση. Πες μου, το καρότο και για το πρόσωπο είναι καλό. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή τι... τι, να βάλω λίγο γλυκό πάνω μου, να γλυκίνω. Να ρωτήσω, το καρότο πώς ξύσμα με αυτό που κάνουμε με γάλα και τέτοιο σαν μάσκα. Σαφούλες. Μάλιστα. Τι θέλει να μας πληροφορήσει, δεν κατάλαβα. Για πες. Φετούλες, όπως κάνουμε το αγγούρι. Αλήθεια το λες. Ναι, ναι. Το έχεις κάνει, Σίλια? Όχι. Να το κάνεις, εσύ που τρέχεις πολύ και με τα θεατικά σου και κουράζεσαι. Δηλαδή, παίρνω φλούδα καρότου σε καθαρό πρόσωπο, για να ενημέρωσέ με, την ακουμπάω. Στα μάτια από κάτω. Στα μάτια. Τα μαγουλάκια. Πολύ καλό. Πολύ καλό για τα μάγουλα, να ξέρετε ότι είναι και η μοσχαρίσια και η μπριζόλα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι. Λοιπόν, Σίλια, επειδή λες δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου πω κάτι. Εάν πάρει. Μοσχαρίσια, μπριζόλα και καλό να είναι και μοσχαράκι και γάλακτο στο νουά, το καλό. Που να έχει και λίγο το αιμάτωμά του. Το ακουμπήσεις από εδώ και από εδώ παγωμένο και κάτσεις για περίπου 10 λεπτά. Μετά θα πληθείς. Καταρχήν δεν μυρίζεις με τα μπριζολίλα. Καταρχήν, αν κάτσω για 10 λεπτά θα πάθω κρίση πανικού. Παιδί μου, ένα λεπτό άλλα 250 ευρώ για το πλάνο αυτό. Παιδί μου, σου μιλάω ειλικρινά ότι θα πάθεις πλάκα. Θα πάθω πλάκα. Θα δεις ένα μαγουλάκι τριών ετών. Θα πεις ότι ξαναέγινες παλιμπεδίζεις. Πραγματικά σου μιλάω. Δεν υπάρχει, Γιάννη, δεν ξέρω αν το έχουν πει ποτέ αυτό. Δεν υπάρχει αυτό που σας λέω. Κάντο, αν θέλεις κάντο και με λίγο κοιμά. Χειρότερα. Δεν γίνεται. Σαν μάσκα παντού. Και λοιπόν, να δεις πώς απορροφάει το δέρμα μας. Με πίτσα θα γίνεις. Ναι, είμαι πανσετάκι. Λοιπόν, Σίλια Κατραλή εδώ κοντά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστίνα Καμπούρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρος Πετρίδης, σε ευχαριστώ και όλους σας, όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό που ήσασταν κοντά μου. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πολύ καλές συνεργάτες, πολύ ωραίες στήλες, πολύ ωραία θέματα και καλεσμένο. Άπειτα έχω και καλεσμένο. Γιατί, παιδιά, όλη αυτή η εκπομπή έχει πάρα πολλά πράγματα να δώσει. Μην λείψει κανείς, να χαμογελάτε και να θυμάστε. Είστε οι καλύτεροι, βρε, γι' αυτό σας αγαπάμε. Φιλιά πολλά, γεια σας.